Παιδείας για τα σχολικά δρομολόγια λεωφορείων. Η μητέρα της πεντάχρονης, η κυρία Ειρήνη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Ειρήνη. Καλό μεσημέρι και πάλι. Σας ακούμε. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συνέβη. Τι ακριβώς συνέβη. Θέλω πρώτα να ξεκαθαρίσω ότι εντάξει, κανένα μωρό δεν έμεινε στο σχολείο μόνο του κλπ. Εγώ έγκαιρα έφτασα κοντά του, παρέλαβα το μωρό κλπ. Το θέμα μου είναι η ασυνεννοησία μεταξύ των δύο αρμόδιων υπουργείων, Υπουργείων Παιδείας και Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο ακύρωσαν μία διαδρομή των λεωφορείων χωρίς να ενημερώσουν κανένα. Και πρώτα απ' όλα τη διεύθυνση του σχολείου να ξέρει. Η διεύθυνση του σχολείου δεν ήξερε καν ότι έχει αλλάξει η εταιρεία λεωφορείων που ήταν υπεύθυνη για τη μεταφορά των παιδιών. Ναι. Εγώ αποκαλεί συνεννόηση, επικοινωνία, καλή σχέση που έχω με τη σύνοδο του λεωφορείου. Ανακάλυψα ότι δεν θα υπάρχει το μεσημέρι διαδρομή και γι' αυτόν τον λόγο μετέβηκα εγώ στο σχολείο. Εσείς δηλαδή πήρατε το πρωί το παιδί σας στον νηπιαγωγείο, αλλά δεν ξέρατε το αν πρωί, θα υπάρχει... Το πρωί, ναι. Μεταφέρθηκε με το λεωφορείο λόγω του ότι υπάρχει διαδρομή το πρωί, ναι, που παίρνει και το δημοτικό στη χειροκητία. Αλλά δεν ξέρατε αν θα υπήρχε λεωφορείο. Δεν θα υπήρχε άλλη διαδρομή. Θα έπρεπε εγώ να μεταβώ στη χειροκητία να το φέρω στο χωριό μας. Ναι, έχετε κάποια απάντηση επί του θέματος από το Υπουργείο Μεταφορών ή από το Υπουργείο Παιδείας? Προς το παρόν δεν έχω καμία επίσημη ενημέρωση. Και σε αυτό το σημείο θέλω να υιοθετήσω το δημοσίευμα το πρωινό σε έντυπο μέσο που αναφέρεται σε διευθέτηση μέσων ταξί. Θέλω να αναφέρω ότι σε τούτο το κομμάτι εγώ δεν είναι αποδεκτή αυτή η λύση για μένα. Γιατί, συγγνώμη που αναφέρομαι σε τούτο το γεγονός, αλλά τις μέρες που διανύουμε, την περίοδο που διανύουμε, ακούμε τόσα και τόσα. Δεν θέλω εγώ να μπω στη διαδικασία ή να ρισκάρω την ψυχολογία του μωρού μου σε έναν ταξί μόνον του να μεταβαίνει από τη χειροκητία στην ώρα. Για μένα λύση θα είναι η επαναφορά της διαδρομής που υπήρχε τόσα χρόνια για την ώρα και όχι μόνο για φέτος. Μάλιστα, άρα εσείς δεν αποδέχεστε... και του χρόνου. Δεν αποδέχεστε μια λύση μέσω ταξί δηλαδή. Μέσω ταξί. Εσείς θα μπορούσατε να αφήσετε μόνο έναν πεντάχρονο κοριτσάκι με έναν άγνωστο να μπει, απλά να μπει μέσα σε ένα αυτοκίνητο με έναν άγνωστο. Όχι να υπάρχει και τούτη διαδρομή. Μάλιστα. Κυρία Ειρήνη, να σας διακόψουμε, να βάλουμε μια μικρή ανωτελεία. Έχουμε δήλωση του Υπουργού Μεταφορών, του Γιάννη Καρούσου, ο οποίος θεωρεί ότι το θέμα έχει λυθεί. Πάμε να την ακούσουμε και να επιστρέψουμε για να μας τη σχολιάσετε. Καταρχάς, να παρακαλέσω όλους όσους έχουν κάποια θέματα με το Υπουργείο Μεταφορών ή με τις μεταφορές των μαθητών να επικοινωνούν απευθείας με το Υπουργείο. Υπάρχει υπηρεσία, υπάρχει διεύθυνση δημόσιων επιβατικών μεταφορών, όπου επιλύονται άμεσα όλα τα προβλήματα. Για το κοριτσάκι, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δεν επικοινώνησε κανένας μαζί μας ως όφιλε, ιδιαίτερα από το σχολείο ή οποιοδήποτε άλλο είναι υπεύθυνο, για να μας ενημερώσει ότι σε συγκεκριμένη περιοχή, σε συγκεκριμένο σχολείο υπάρχει μαθητής ή μαθήτρια η οποία δεν μπορεί να πάρει, δεν υπάρχει λεωφορείο για να επιστρέψει πίσω στο σπίτι της. Εκεί που είναι κάτω από 5 μαθητές, το Υπουργείο αντί λεωφορείων αναλαμβάνει και πηγαίνει ταξί για να μεταφέρει τους μαθητές. Επομένως, το Υπουργείο δεν είχε καμία ενημέρωση. Οφείλαν άλλοι να ενημερώσουν το Υπουργείο και ιδιαίτερα τόσο το σχολείο, όσο ακόμα και ο ίδιος ο νιός. Το θέμα όμως θα επιληθεί και καλώ όλους όσοι έχουν κάποιο θέμα ή κάποιο πρόβλημα να επικοινωνούν απευθείας με το Υπουργείο για άμεση επίλυση του. Εκεί που είναι κάτω από 5 μαθητές, χρησιμοποιείται ταξί αντί λεωφορείο. Απλά για να γίνει αυτό το πράγμα πρέπει να το γνωρίζουμε. Αν δεν το γνωρίζουμε δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τη χρήση ταξί ή άλλου μέσου μεταφοράς του μαθητή από και προς το σπίτι του. Επομένως τώρα, μετά που ενημερωθήκαμε, έχουμε προχωρήσει στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. Λοιπόν, κυρία Ειρήνη, ακούσαμε όσα δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών. Ναι, με όλον το σεβασμό προς το πρόσωπο του κυρίου Υπουργού, εγώ έχω να αναφέρω ότι η πρώτη δουλειά που έκανα ήταν να επικοινωνήσω με το Υπουργείο, το οποίο μένωσαν με έναν τετραψήφιο αριθμό που είχε σχέση με την εταιρεία των λεωφορείων
και οι οποίοι μου είπαν απλά ότι ενημερωθήκα ότι κάτω από 5 ώρα ακυρώνεται η διαδρομή. Και αφού ήταν τόσο ενήμεροι, για ποιο λόγο τη Δευτέρα δεν υπήρχε ταξί για κάτω από 5 ώρα. Ναι. Άρα εσείς λέτε ότι γνώριζαν. Να μην προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ασυνεννοησία μεταξύ τους ρίχνοντας ευθύνες ή σε σχολεία ή σε δασκάλες ή σε συνοδούς ή στους γονείς. Μάλιστα. Και τώρα ποια η λύση, κυρία Ειρήνη, θα αναμένετε να τοποθετηθούν επίσημα, να σας ενημερώσουν επίσημα? Εγώ θέλω μια επίσημη ενημέρωση για να ξέρω και λέω σας, εγώ προσωπικά μπορώ να μεταβαίνω τη συγκεκριμένη ώρα στο σχολείο για να παραλαμβάνω το μωρό μου. Αλλά το πράγμα δεν είναι μια λύση. Το κράτος πρέπει να σταθεί δίπλα μας ως ορεινές κοινότητες, κοινότητες που είχαμε σχολεία και μας τα έκλεισαν. Πρέπει να σταθεί δίπλα μας και τουλάχιστον δικαίωμα των μωρών μας στη φοίτηση. Μάλιστα. Υποχρεωτική φοίτηση, υποχρεωτική και μεταφορά τους. Υπάρχουν γονείς που δεν μπορούν να μεταβούν, να παραλαμβάνουν τα μωρά τους. Και λέω σας, δεν είμαι μέσα σε γίνους. Εγώ μπορώ να μεταβώ. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Αυτά όσον αφορά στη συγκεκριμένη υπόθεση.